Όπως αναφέρεται, είμαστε λέει, σε ένα τοξικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια προσφέρεται για μεγάλες αντιπαραθέσεις και αφορώ τις εξελίξεις που αφορούν και λέω για τις εξελίξεις που αφορούν το χώρο του πολιτισμού κλπ. Υπάρχουν ευθύνες. Βεβαίως και υπάρχουν. Λέμε ότι υπάρχουν και κυβερνητικές ευθύνες. Γιατί όταν διορίζεις κάποιον, παίρνεις και την ευθύνη για το τι είναι. Και όταν ξεσπάει όλο αυτό, άρα έχεις και την ευθύνη. Όμως, το πρόβλημα είναι η παραίτηση του Υπουργού. Αυτό είναι το κεντρικό που προβάλλεται. Δηλαδή, αν έρθει ένας άλλος και κάνει τα ίδια, τι θα γίνει τότε. Γιατί το ζούμε πολλά χρόνια αυτό. Έρχεται νομοσχέδιο για την παιδεία, να φύγει και Ραμαίος. Ή Γιαννάκου, ή παλιά ο Αρσένης, ή οποιοδήποτε άλλος. Και να έρθει κάποιος άλλος που θα συνεχίσει την ίδια την πολιτική. Επομένως, δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο. Όχι ότι κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Οι ευθύνες, κατά τη γνώμη μας, οι βασικές, είναι η διατήρηση ενός κοινωνικού, οικονομικού, εργασιακού και νομοθετικού πλαισίου που παράγει δράστες και θύματα. Ενώ ταυτόχρονα εκβιάζει τη σοπή τους. Και αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στον χώρο του πολιτισμού. Οι άθλιες εργασιακές σχέσεις, η αβεβαιότητα, η ανεργία φτιάχνουν θύματα και φτιάχνουν και θύτες. Εκεί είναι που παράγεται και δεν είναι θέμα ανοχής, κύριε Γεραπετρίτη. Είναι θέμα καπιταλιστικού συστήματος και εργασιακών σχέσεων. Όταν στέλνεις έναν κόσμο που είναι στην αβεβαιότητα συνέχεια και όταν θα πω και τα υπόλοιπα μετά, το τι αξίες τους καλλιεργείς, είναι πολύ φυσικό να γεννά και τέτοια πράγματα και δεν είναι εξαίρεση. Ισχύει για πάρα πολλούς χώρους. Το σπάσιμο βεβαίως της σιωπής είναι σε ατομικό επίπεδο μια γενναία πράξη πράγματι και αναγκαία για την τιμωρία των ενόχων. Όμως, κατά τη γνώμη μας, το επόμενο βήμα είναι η αποκάλυψη, η αναμέτρηση με τους κοινωνικούς καταναγκασμούς που διευκολύνουν τους δράστες και που επιβάλλουν σιωπή. Εκβιασμούς, εδώ ζούμε όλοι. Μην κάνετε ότι θνηδιάζεστε οι περισσότεροι και ότι είναι κάτι το φοβερό που δεν το υποψιάζονταν κανένας. Συμβαίνουν στους ξενοδοχειοπάλληλους, Χρήστο, συμβαίνουν. Συμβαίνουν σε άλλους χώρους δουλειάς. Από πού πηγάζει? Από την αδυναμία του ενός και από τη δύναμη που έχει ο άλλος μέσα σε ένα βάρβαρο σύστημα. Τι ζούμε αλήθεια? Και εδώ θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Ζούμε την πόχα που αναδύεται και που είναι αποτέλεσμα ενός σάπιου συστήματος που προβάλλει αξιακούς κώδικες εντός εισαγωγικών μιας αχαλήνωτης βαρβαρότητας. Και σε αυτόν τον τομέα. Αλήθεια, για να σας ρωτήσω. Μήπως δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει στο διαδικτύο? Σας έχουν πει, το έχετε δει, που κυριαρχούν τα μεγάλα μονοπόλια, οι φορείς της ανάπτυξης, αυτοί που θησαυρίζουν όλη την ώρα. Μήπως δεν ξέρετε ότι από αυτά προβάλλονται οι μεγαλύτερες διαστροφές και προπαγανδίζονται κιόλας? Ναι ή όχι? Το ξέρετε? Για δεν μιλάτε. Δεν γνωρίζετε τα site και άλλα για την παιδοφιλία, μια και μιλάμε γι' αυτό? Δεν γνωρίζετε πόσα site υπήρχαν? Δεν γνωρίζετε ότι έγιναν προσπάθειες να γίνει κόμμα παιδόφιλων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολλανδία, μπορεί να είναι και αλλού? Και μάλιστα υπήρχαν και υποστηριχτές πολλοί που έλεγαν εν ονόματι της ελευθερίας ότι πρέπει να γίνει αυτό το site. Η φωτογραφία του καπιταλιστικού κόσμου. Και μάλιστα δεν γνωρίζετε ότι στην Ολλανδία ιδρύθηκε κόμμα κτηνοβατών? Το ξέρετε ή όχι? Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πανηγυρίζει για τη δυνατότητα που δίνεται στον καθέναν να επιλέγει ό,τι θέλει. Δεν γνωρίζετε ότι στη Γερμανία υπάρχουν οίκοι ανοχής για ζώα? Το ξέρετε ή όχι? Στη Φραγκφούρτη είναι. Ναι, στη Φραγκφούρτη. Και υπάρχει και εμπόριο συγκεκριμένο. Και σε άλλες χώρες πιθανόν, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά? Δεν γνωρίζετε τις βιομηχανίες της τσόντας χωρίς όρια που φιλοξενούνται στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης στο ίντερνετ? Εδώ μπαίνει το παιδί, να μην πω site, για να μάθει για το σχολείο και για τα μαθήματα και του βγαίνουν τσόντες.
και του βγαίνουν προσφορές από ανήλικες, ενήλικες κλπ. Είναι αλήθεια αυτά ή όχι? Απευθύνομαι σε όλους. Είναι ή όχι? Είναι υπαρκτά? Είναι υπαρκτά ή όχι? Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Ισχύει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Και αν θέλετε, είναι η βρωμερή ανάσα ενός συστήματος που έχει ξεπεραστεί. Αυτή είναι η βρωμερή ανάσα και που καταστρέφει, ισοπεδώνει, δίνει αξίες έξω από κάθε ανθρώπινο όριο, από τα νέα παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους. Γιατί όλα υποτάσσονται στον νόμο του κέρδους. Όλα στην αγορά. Και το ανθρώπινο σώμα και το εμπόριο οργάνων. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εμπόριο οργάνων? Πουλάει τον νεφρό του ο άλλος σε ένα πλούσιο, γιατί δεν μπορεί να ζήσει αυτός. Και εκείνος το αγοράζει και μάλιστα σε κορυφαίες κλινικές της Ελβετίας και αλλού. Και όλοι κάνουν ότι δεν το ξέρουν και δεν το καταλαβαίνουν. Όλα πουλούνται και ένας είναι ο Θεός. Το κέρδος των εχόντων και των κατεχόντων. Και μιλάτε για ανθρώπινο πολιτισμό. Βόθρος. Μεγάλος. Αυτό αποπνέει. Πομπεία. Σήμερα σε ένα σύστημα που καταραίει, γιατί δεν μπορεί και θα ανατραπεί βέβαια και θα είναι μέρα μεσημέρι. Δεν γνωρίζετε για το εμπόριο των ναρκωτικών που υποτίθεται δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν? Σοβαρολογείτε? Ο μεγάλος αδελφός που μπορεί να ισοπεδώνει μια χώρα σε 15 μέρες δεν μπορεί να το αντιμετωπίσουν? Είναι μέσα όλοι. Και από κράτος και από υπηρεσίες και από παντού. Δεν θέλουν. Γιατί προτιμάνε την νεολαία διεστραμμένη, που δεν θα είναι, και τον κόσμο, προτιμάνε να πέσει στα ναρκωτικά και όχι να αγωνίζεται για ένα άλλο ανθρώπινο σύστημα. Αυτά παράγει το σύστημά σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Αυτά είναι του καπιταλισμού. Ενός εκμεταλλευτικού απάνθρωπου που δολοφονεί εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα για να φουσκώνουν τα πορτοφόλια του 1%. Χίλιοι άνθρωποι κατέχουν τον πλούτο όσο κατέχουν 2 και 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό είναι που υπερασπίζεστε και εδώ δεν μιλάει κανένας, και για αυτούς που απουσιάζουν, αλλά είναι ένας εδώ. Δεν εξανθρωπίζεται αυτό. Μόνο ανατρέπεται. Και όσο προχωράει στη σύψη, τόσο πιο επικίνδυνο θα γίνεται και δεν μπορεί να υπάρχει καμία καλύτερη διαχείριση. Τώρα, να πω για το νομοσχέδιο. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας. Αλλαγές στις δύο άλλες, στην ΕΕΔΑ και στην Επιτροπή Βιοηθικής. Θα ξεκινήσω από το πρώτο για να επιβεβαιώσω τα προηγούμενα που είπα. Όσο και αν φαίνονται ακραία, αλλά είναι η ίδια η πραγματικότητα. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το διαβάζω. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, το διάβασε και ο Λαμπρούλης, θα το επαναλαμβάνω. Γιατί η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως για αυτούς που μας βλέπουν τουλάχιστον. Λέει, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες, στο δομημένο περιβάλλον, στα προϊόντα, θα εξασφαλίσει την διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 100 εκατομμύρια αναπήρων που θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες και προϊόντα. Η απανθρωπιά στην νήσι ένα, στο άπειρο. Λέει τώρα, αυτό λέει, για να βγάλουμε λεφτά βάλτε μπροστά την προσβασιμότητα. Αυτό λέει στην πραγματικότητα. Μήπως κάνω λάθος? Διαψεύσε το. Για να οικονομήσουν οι εταιρείες και οι πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε ανταγωνισμό με τους Αμερικάνους, μπρος σε όλες τις χώρες την προσβασιμότητα. Δηλαδή πάρτι. Κέρδος, χρήμα στα μονοπόλια και στην επιχειρηματικότητα. Μιλάμε τώρα για γιγάντια πράγματα όμως, όχι για μικρή επιχειρηματικότητα. Στα μονοπόλια για να πάρουν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς από τους Αμερικάνους. Και ύστερα μιλάμε για τις ευαισθησίες και τον ανθρωπισμό. Καλά δεν τρέπεστε όλοι? Όταν έχεις τέτοιο κείμενο, κανονικά πρέπει να το σκίσετε. Και να λέτε, μα αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι. Δεν σκέφτονται τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν κάποια αναπηρία, αλλά αυτό που σκέφτονται, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά και παλιότερα, είναι πώς θα βγάλουν λεφτά ακόμα και από εκεί.
ακόμα και από τους ανήμπορους. Και από αυτούς που έχουν βέβαια βγάζουν, αλλά από αυτούς που δεν έχουν, τι θα κάνουν, θα πληρώσει το κράτος. Γενικά θα θησαυρίσουν και από αυτόν τον τομέα της ανθρώπινης δυστυχίας σε όλους τους τομείς και όχι, και όχι μόνο για αυτό. Και σε ποιους τους ανθρώπους που ζητάνε και κινητοποιούνται. Όσο μπορούν και είναι συγκινητικό, ζητάνε να ζήσουν με κάποιες ανθρώπινες συνθήκες. Και απαντάτε ότι ναι, είμαστε όλοι ευαίσθητοι. Όμως οι κυβερνήσεις όλες ήταν ανέσθητες στην πράξη. Δεν κρίνουμε κανέναν τι αισθάνεται. Η πολιτική κρίνεται από το τι εφαρμόζεις. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, είναι άθλια. Είναι 200.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες, κύριε Γεραπετρίτη και κυρία Μιχαηλίδη, που μας βγάζετε συγκινητικούς λόγους, είναι εκτός δομών ή όχι? 200.000, δικά σας στοιχεία είναι. Τι κάνουν αυτοί άραγε, πώς περνάνε, πώς ζουν? Πώς ζουν οι οικογένειές τους? Και έρχεστε και μας βγάζετε λόγους. Δεύτερον, είναι άνεργοι το 90% από αυτούς που είναι ικανοί σε εργασία, ναι ή όχι? Και βγαίνετε με περισσό θράσους εδώ και ευαισθητοί. Τι κάνετε για όλους αυτούς αυτά τα χρόνια? Τρίτον, αυξάνονται οι ανάπηροι. Έχουμε μεγάλο ποσοστό. Γιατί? Γιατί υπάρχει έλλειψη της πρόληψης της αναπηρίας. Είπε ο Λαμπρούλης πολλά πράγματα. Τι σημαίνει? Και επειδή μας κολλάτε κιόλας, το 60 η Σοβιετική Ένωση είχε προγεννητικό έλεγχο στο 100% του πληθυσμού. Μέχρι να γεννηθεί το παιδί και μέχρι τα πρώτα χρόνια του. Και είχε κάνει θαύματα, παρά τα λάθη που έκανε αργότερα. Αυτός είναι ο δικός μας κόσμος. Έχει τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο δικός μας κόσμος. Τον είχε και τον έχει. Και στα εμβόλια θυσιάστηκαν γιατροί και επιστήμονες για να βγάλουν τα εμβόλια για να ζήσει η ανθρωπότητα. Ενώ σήμερα παίζουν με τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά για να ψήξουν τα κέρδη τους. Αυτές είναι οι διαφορές μας και το μεγάλο χάος που μας χωρίζει. Για πέστε μας λοιπόν τώρα, εξασφαλίζονται οι αναγκαίες δωρεάν θεραπείες, τα αναγκαία τεχνητά, δωρεάν βοηθήματα, απαραίτητα για την εκπαίδευση, την αποκατάσταση και την καθημερινή διαβίωση των αναπήρων? Όποιος δεν γνωρίζει, ας πάει να το ρωτήσει. Τις οικογένειες αυτές βεβαίως, εκείνοι που έχουν χρήμα και μάλλον μειοψηφία, είναι, μπορούν, πληρώνουν. Οι άλλοι, τι κάνουν, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, ποια κρατική προστασία έχουν για τους? Σχολεία. Τι σχολεία, αποθήκες ψυχών. 25 άτομα με μία δασκάλα. 25 να κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα παιδιά. Και μιλάτε και από πάνω. Και την ίδια στιγμή ένα εκατομμύριο το πάρτι του κυρίου Τάδε για ένα βράδυ. Έτσι δεν είναι, κύριε Γεραπετρή, τι κάνουμε λάθος? Συνεχίζω λοιπόν. Αυτά θα τα λύσει η αρχή της προσβασιμότητας. Φυσικά εμείς είμαστε υπέρ. Να υπάρχει προσβασιμότητα παντού και λοιπόν, το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος λογικός που να μην το θέλει. Αυτά όμως τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσει ή θα τους δώσει προσβασιμότητα στην αγορά για να βγάλουν κάποιο χρήμα ή μεγάλη? Όχι βέβαια. Η λογική είναι κόστος όφελος. Εδώ κόψατε 900 εκατομμύρια από κοινωνικές δαπάνες, με το τρίτο μνημόνιο που το ψηφίζετε και με τα δύο τα χέρια όλοι σας που ήσασταν τότε. 900 εκατομμύρια. Εδώ κόβετε 650 εκατομμύρια μέσω κορονοϊού και έχετε το θράσος να μιλάτε για κοινωνική ευαισθησία. Σήμερα δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Μην μας πείτε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Δισεκατομμύρια υπάρχουν. Αλλά είναι στις τσέπες λίγων, τους οποίους τους δίνετε και περισσότερα. Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Εμείς κάναμε μία τοποθέτηση για αυτές τις ανεξάρτητες επιτροπές από την αρχή. Είπαμε το εξής: πρώτον, δεν είναι ανεξάρτητες. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και ο δεύτερος είναι γιατί κινούνται σε ένα συγκεκριμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Και επομένως, τι είναι? Είναι ένα αμορτισέρ για να απορροφά την αντίδραση του κόσμου απέναντι στις κυβερνήσεις. Αυτό όμως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, θα την πω παρακάτω. Τι λέμε τώρα λοιπόν? Να προστατέψουν στο ευρωνασιακό δίκαιο
και στο εθνικό δίκαιο, δίκαιο, κεφαλαία δίκαιο, πιο δίκαιο, να προστατέψουν τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Δουλειά. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Ναι ή όχι. Το προστατεύει. Όχι. Και μάλιστα δουλειά πλήρης απασχόληση. Και μάλιστα δουλειά με αξιοπρεπή μισθό. Τι κάνει το σύστημά σας ακριβώς να την τσακίσει όλο τον κόσμο. Δεύτερον, δωρεάν υγεία. Είναι κοινωνικό αγαθό η υγεία. Πρέπει να προσφέρεται σε όλους και ειδικά στους μη έχοντες δωρεάν. Το προστατεύετε. Όχι. Μόρφωση. Φέρατε αυτό το τέρας και θα το πληρώσετε. Θα τα πω στο τέλος αυτά. Τώρα για τη μόρφωση. Κοινωνική ασφάλιση. Ρε, κλέψατε τον ιδρώτα γενεών. Όλοι σας. Κλέψατε τον ιδρώτα των πατεράδων μας, των δικών μας και των παιδιών μας. Που πλήρωναν κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια, τα πλήρωναν κανονικά και πήγατε και τους τα κλέψατε σε μία-δύο νύχτες. Και με το PSI και με το χρηματιστήριο και με τη μείωση των συντάξεων, τα πάντα. Και μιλάτε και από πάνω για δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Εν μία νυχτή. Για να μπορέσει το κεφάλαιο να κερδίσει ακόμα περισσότερα. Παρόλα αυτά όμως και προς τιμήν των ανθρώπων, και επειδή είχα και μια προσωπική αντίληψη αυτά τα χρόνια, προς τιμήν αυτών των ανθρώπων έκαναν κάποια σοβαρή δουλειά. Πολλές φορές για πολλά ζητήματα έκανε παρέμβαση για θέματα δικαιωμάτων, για ζητήματα επικαιρότητας, παρατηρήσεις σε νομοσχέδια. Αλλά στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Οι κυβερνήσεις ακόμα και αυτά τα έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσα, παρεμβήκαν να αλλάξουν όλα αυτά που λέγαν και τώρα παρεμβαίνουν και νομοθετικά. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Θέλουμε να χαιρετήσουμε τους αγώνες των υγειονομικών και των ναυτεργατών που ήταν σήμερα. Τι ζητάνε οι υγειονομικοί? Πώς δεν τους στείλετε τα ΜΑΤ? Ξεχαστήκατε? Τι τα έχετε? Εδώ το μόνο αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα είναι η αστυνομία. Είναι μισοτόπος δηλαδή. Ό,τι θες, ειδική, βίας, ζεύς. Δεν ξέρω τι έχετε φτιάξει άλλο, Άρης και αυτά, πόσο σώματα, παντού. Γιατί, τι ζητούν οι υγειονομικοί, αλήθεια, σήμερα? Αναγκαία μέτρα για να μην πάει σε blackout, να το πω έτσι σε γνήσια ελληνικά, το δημόσιο σύστημα υγείας. Να μην καταρρεύσει πλήρως. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Προσλήψεις. Επίταξη ιδιωτικών δομών. Γιατί μέχρι να φτιάξεις μεθ, περνάει κάποιος καιρός. Άμεσα μέτρα στους χώρους δουλειάς. Και στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που επαναλαμβάνω σύμφωνα με τις δικές σας μελέτες είναι τα μέρη που είναι βόμβες υγειονομικές. Τι απαντάτε? Τίποτα. Ήρωες, λέει. Τι απαντάτε σε αυτά? Δεύτερον, ναυτεργάτες. Τι λένε? Ακούστε τι ζητάνε οι υπάλληλοι, οι εργάτες του πιο πλούσιου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Ζητάνε να παραμείνουν στα καράβια με συλλογικές συμβάσεις. Διαφωνείτε? Πέστε το. Ζητάνε αξιοπρεπείς μισθούς. Ξέρετε τι σημαίνει ναυτικός? Αν δεν το ξέρετε, πού να το μάθετε κιόλας οι περισσότεροι? Λείπει 10 μήνες, 11, από το σπίτι του. Μεγαλώνουν τα παιδιά του χωρίς αυτόνα. Δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Έχει την ευθύνη πάρα πολλών πραγμάτων. Κουβαλάει από εκρηκτικά μέχρι ανθρώπινα όργανα. Και τι τους λέτε τώρα? Μείωση των μισθών. Ζητάνε ασφαλιστικά δικαιώματα. Είστε άθλοι. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο είναι ο ελληνικός. Ο πλούτος που έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές είναι αμύθιτος. Και δεν είναι μόνο στα καράβια. Είναι στα κανάλια, είναι σε μεγάλες επιχειρήσεις, είναι σε τράπεζες και από αυτούς, τους μεγιστάνες του πλούτου, τι κάνετε? Αντί να τους φορολογήσετε, λέτε θα πληρώσουν τα πληρώματα. Θα μειωθούν οι μισθοί των ναυτεργατών. Τέλος. Και ολοκληρώστε. Τέλειωσα. Άλλωστε είμαι μέσα. 12 και 3 και 6, 18 και 3, 21. Έχω ακόμα 2 λεπτά. Α, δεν μιλάω δεύτερη φορά. Έτσι, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Μια χαρά τα πάτε. Στρατιωτική επιχείρηση. 500 ματατζίδες εναντίον 200 φοιτητών. Ούτε τους νόμους του πολέμου δεν σκέφτεστε. Τους έχετε ξεπεράσει, βέβαια.
Σας έχουν διδάξει και οι Αμερικάνοι που βαρδίζουν από τα 10 χιλιόμετρα γιατί δεν κατεβαίνουν κάτω, όπως στη Ιουγκοσλαβία. Στρατιωτική επιχείρηση. Χημικά, συλλήψεις, ξυλοδαρμοί. Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Απευθυνόμαστε στους φοιτητές, στους γονείς, στους μαθητές. Και λέμε, αλήθεια, γιατί τους χτύπησαν αυτούς? Τι ζητάνε? Ζητάνε να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Εσείς με την αριστεία που λέτε. Τι θέλουν, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να κάνουν μαθήματα, ασφαλή, με υγειονομικές συνθήκες όπως λένε τα πρωτόκολλα. Τι ζητάνε λοιπόν? Αυτό ζητάνε. Πολλοί Βρετανοί έχουν κάνει προτάσεις συγκεκριμένες. Όχι όλοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θα πω για την εξαίρεση. Οι οποίοι λένε ότι έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχουν αίθουσες, υπάρχουν τα πάντα, προσλάβετε ορισμένους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Τι τους απαντάτε? Ξύλο. ΜΑΤ, έξω, η δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε, δημοκρατία και αστυνομία στα πανεπιστήμια, αν την καταλαβαίνετε έτσι, είσαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Τι ζητάνε άλλο? Ζητάνε να καταργηθεί ο νόμος Τέρας. Έχετε φτιάξει ένα νόμο που δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ακόμα όλος ο ελληνικός λαός, που κόβει 20-30 χιλιάδες παιδιά έξω από τα πανεπιστήμια και ορισμένους να μην τελειώσουν τα πανεπιστήμια. Και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι. Πέρα από την αστυνομία που βάζετε μέσα στα πανεπιστήμια. Να ξέρετε, αν νομίζετε ότι με τη βία, με την τρομοκρατία θα επιβάλλετε αυτόν τον εκτροματικό νόμο, είστε πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Σας το λέω ομά, τάπαν κι άλλοι. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα περάσει εύκολα. Δεν θα περάσει γιατί έχετε απέναντι όλους. Γονείς, καθηγητές, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, μαθητές. Και καταλάβετε, κύριε Γεραπετρίτη, και ξέρω σε ποιον μιλά, έρχεται θύελα. Βράζει. Και αυτή η θύελα θα σας αρρώσει. Δεν θα περάσουν τόσο εύκολα αυτά. Γιατί εκτός των άλλων, τη σύγκρουση που επιδιώκετε και το κάνετε με τσαμπουκά και με το έτσι θέλω, δεν τρέπεστε. Βαράνε παιδιά 18 χρονών και 19. Πατάνε στο λαιμό, δες τις φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, πού ζούμε? Στη ζούγκλα? Ο ελληνικός λαός έχει μεγάλες παραδόσεις. Έχει κρυμμένες δυνάμεις που τις υποτιμάτε σήμερα και νομίζετε ότι θα περάσει μια γενικότερη συντηρητικοποίηση. Όχι. Αυτός ο λαός θα ξυπνήσει και θα βάλει τη σφραγίδα του και θα στείλει τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.